Καλό μεσημέρι, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς τώρα εδώ τις εξελίξεις με τον προϋπολογισμό και με αυτά? Γιατί ακούσαμε, έδωσε και με παρέπεψε σε μια ελληνική ταινία. Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός, ο εκάστοτε κρατικός προϋπολογισμός έχει δύο σκέλη, τα έσοδα και τις δαπάνες. Ναι. Το θέμα είναι από πού τα παίρνει ο κρατικός προϋπολογισμός και σε ποιο τα δίνει. Διαχρονικά λοιπόν και σε όλες τις κυβερνήσεις, μηδεμίας εξαιρουμένης, τα παίρνει από τους πολλούς, από τους μισθωτούς, από τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, για να τα δώσει στους λίγους. Δηλαδή στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Κάνει δηλαδή μια πολύ μεγάλη αναδιανομή από τους πολλούς προς τους λίγους. Ναι. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Και το θέμα αυτό είναι ακριβώς ο φετινός προϋπολογισμός. Θα είδατε ότι αυξάνονται τα έσοδα και αυξάνονται οι μεσηφόροι που κατεξοχήν πλήττουν τα λαϊκά στρώματα. Και από την άλλη μεριά μειώνεται όλο και περισσότερο η συμβολή των μεγάλων επιχειρήσεων στα συνολικά φορολογικά έσοδα. Και δεύτερον, βλέπουμε ότι ενώ αυξάνεται το ΑΕΠ, ενώ αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, οι βασικές δαπάνες που μπορούμε να είναι κοινωνικές παραμένουν παγωμένες και καθυλωμένες πολύ κάτω από τις τεράστιες που μας δίνει η υγεία και για την παιδεία, οι δαπάνες για τη σύνταξη, για τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ αντίθετα, όσον αφορά τις δαπάνες, βλέπουμε να εκτοξεύονται αυτές οι δαπάνες που εξυπηρετούν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς για τη λεγόμενη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Διαμορφώνοντας υποδομές που εξυπηρετούν αυτά τα είδους τα επενδυτικά σχέδια και ταυτόχρονα χρηματοδοτούν με ζεστό χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους για να κάνουν επενδύσεις στους συγκεκριμένους τομείς. Αντίθετα, άλλες υποδομές που με τραγικό τρόπο βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και μιλάω για την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία, για την αντιπυρική προστασία ή την αντισεισμική συνολικότερα θωράκιση, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν, είναι σποραδικά, είναι κατόπιν εορτής και όχι πριν για να θωρακίσουμε τη χώρα. Άρα λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ ταξικός. Άρα σε αυτό που λέτε, παρακαλώ ολοκληρώστε, ναι, να το ρωτήσω μετά. Ναι, ναι. Και το τρίτο κομμάτι, τα τελευταία χρόνια από τα μνημόνια επί της ουσίας και μετά, όπου εξαιτίας των πολιτικών φτωχοποιήθηκε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δευτερεύουσα αναδιανομή. Τα διάφορα επιδόματα, ναι, τα διάφορα κοινωνικά πακέτα που κατευθύνουν στους πιο εξαθλιωμένους, τα πληρώνουν από το υστέρημά τους οι λιγότερο φτωχοί. Είπατε πριν για το θέμα της θωράκισης της χώρας, είτε από τις πυρκαγιές είτε από τις πλημμύρες. Άρα, αν ο προϋπολογισμός είναι αυτός που είναι, αυτά που ακούμε σε δηλώσεις για την κλιματική αλλαγή και το ενδιαφέρον που λέει η κυβέρνηση, είναι κούφια λόγια τελικά? Γιατί όταν δεν υπάρχει κονδύλι να το δω στην πράξη, πώς θα το καταλάβω? Κοιτάξτε, αυτά που λέει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα για την προστασία την κλιματική αλλαγή δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι σχεδιασμοί οι οποίοι γίνονται ουσιαστικά να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα θωρακίζεται και τα λαϊκά στρώματα από τις επιπτώσεις από τις διάφορες φυσικές καταστροφές. Αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα το οποίο δεν εντάσσεται ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε βεβαίως και στην Ελλάδα σε αυτά τα ζητήματα της προστασίας, όπως το λένε, από την κλιματική αλλαγή. Αυτά που προβάλλει και προτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βλέπουμε τις επιπτώσεις αυτού του σχεδιασμού στην τεράστια αύξηση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος και είναι τα διάφορα άλλα πράσινα εμπορεύματα και υπηρεσίες οι οποίες θέλουν να διαμορφώσουν και τα οποία ηρίστον εμπαρόδο θα είναι πολύ ακριβά σε σχέση με αυτά τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που είναι από την τρέχουσα τεχνολογία. Κύριε Καραθανασόπουλε, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με την κυβέρνηση είναι το εξής. Η πραγματικότητα, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το αυτοκίνητο στο βενζινάδικο, το καλάθι της νοικοκυράς, η αγορά έξω, τα ρούχα, τα παπούτσια, όλα αυτά δείχνουν μία πραγματικότητα που ζούμε εμείς. Γιατί η κυβέρνηση λέει αυτά που λέει και το μεταφέρουν αυτό
και τα φιλολαϊκά μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα, τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια, γιατί δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα? Ποιος να πιστεί από αυτό όταν η δικιά μου ζωή είναι τελείως διαφορετική από αυτή που μου παρουσιάζουν? Μήπως έχω γίνει πλούσιος και δεν το έχω καταλάβει? Ναι, έχει, είναι σωστό το ερώτημα το οποίο θέτετε. Είναι πολύ σωστό. Συγκρούονται το κυβερνητικό αφήγημα την πραγματικότητα την οποία βιώνουν τα λαϊκά στρώματα. Από την άλλη μεριά, εδώ η κυβέρνηση μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθεί να απαλλάξει την ίδια την κυβερνητική πολιτική από τις δράσεις αυτής, τις οποίες έχει σχετικά με τις συνέπειες από το νέο κύμα ακρίβειας στα λαϊκά εισοδήματα, μιλώντας ότι είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Ναι. Βεβαίως είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι ασκούμενες πολιτικές, οι σημερινές αλλά και οι προηγούμενες, δεν συνέβαλαν στο να επιταχυνθεί αυτό το φαινόμενο. Λέω για παράδειγμα, μια πλευρά αυτού του φαινομένου είναι ο πληθωρισμός, ο οποίος αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μεγαλύτερος πληθωρισμός τα τελευταία 60 χρόνια καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δείχνει την αντίφαση και την αδυναμία διαχείρισης. Η επεκτατική νομισματική πολιτική, την οποία την έχει κάνει σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, ή και άλλα κόμματα σοσιαλδημοκρατικά που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για φτηνό χρέμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, μπορεί να είναι φάρμακο για τα επενδυτικά του σχέδια, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύεται φαρμάκι για το λαό, γιατί εκτοξεύει τον πληθωρισμό. Ναι. Άρα φαίνεται αυτή η, πώς να το πω, το αδιέξοδο του όποιου μείγματος προσπάθειας διαχείρισης ενός συστήματος το οποίο είναι βαθιά αντιδραστικό. Μάλιστα. Και αντιλαϊκό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας μεσημέρι. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο λαός να μην εμπιστεύεται τους τυχόν σωτήρες πιθανούς ή προετοιμαζόμενους, αλλά μέσα από την πάλη του να διεκδικήσει το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στη ζωή. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.